Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και Σταύρο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον επόμενο καλεσμένος μας από τα μέτρα. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Μένουμε Βρυξέλλες, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα για τον εξαπλό λόγο. Ανακοινώθηκαν γύρω στις 5.30 ώρα από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Στην ουσία θα την πληρώσουν τα κέντρα διασκέδασης, λουκέτο από τις 11 η ώρα η μουσική. Όχι, από τις 12, από τις 12 τραπέζια των 6. Κλείνει, η μουσική θα κλείνει ανάλογα με το αν εφαρμόζουν τα μέτρα ή όχι. Δηλαδή θα μπορεί να μπαίνει το κλιμάκιο και να επιβάλλει το κλείσιμο της μουσικής. Εντάξει. Στις 12 απαγορεύονται οι όρθιοι, ναι, τραπέζια ανά 6 και αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια. Τα μέτρα ισχύουν από 3 Ιανουαρίου και μετά. Αυτό σημαίνει ότι πρωτοχρονιά κάνουμε, αλλά μετά θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί το γεγονός ότι αυξάνονται τα κρούσματα περίπου 9.000 σήμερα, δείχνουν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας, τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας. Υπάρχει ένα τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο το βλέπω ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο μπορούμε να το θέσουμε και στον προσκεκλημένο μας, τον εκλεκτό, ο οποίος είναι και αυτός έγκριτος συνάδελφος. Αφού βλέπεις ότι η κατάσταση δεν πάει καλά, τα κρούσματα είναι πάνω από 9.000, πάμε για 10 και, τι νόημα έχει να παίρνει στον... Μιλώ για τη διασκέδαση, να τα παίρνεις τα μέτρα από τις 3 Ιανουαρίου και να τα παίρνεις τώρα. Αφού ξέρεις πως θα βγουνε. Δεν ξέρω. Μην με προκάλεις τώρα. Δεν κατηγορώ. Το θέτω ως ερώτημα. Να σου πω. Γιατί αν έλεγε τώρα ότι την πρωτοχρονιά θα κλείσεις στις 12 η ώρα, δεν θα κυκλοφορείς, δεν θα έχει μουσική, δεν θα έχει το ένα, δεν θα έχει το άλλο, δεν θα έχει το παράλλο, θα βγαίναν όλοι έξω και θα λέγανε, φταίει κακιά κυβέρνηση γιατί μας κλείνει. Να το θέσουμε στο και επίσης, πρωτού το θέσουμε στον καλεσμένο μας, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και οι τρεις μαζί με τον καλεσμένο μας τις εικόνες στο κέντρο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης έξω από μεγάλα μαγαζιά που έβλεπες παιδιά των 20 και των 30 χρονών να λένε «Με συγχωρείτε, δεν ήξερα για τα νέα μέτρα. Δεν έφερα μαζί μου πιστοποιητικό, δεν έφερα μαζί μου μάσκα». Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας, κύριε Κούλογλου, από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια καλησπέρα. Πολλά. Καλησπέρα σας. Πώς τα είδατε εσείς αυτά τα νέα μέτρα και στη συζήτηση αυτή που τώρα έχουμε με τον Χρήστο? Κοιτάξτε να δείτε, είναι χωρίς αμφιβολία ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ασφαλώς. Και συχνά οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, από ό,τι βλέπω, ψάχνονται, δεν έχουν, αλλάζουν, προσαρμόζονται κτλ. Φοβάμαι όμως ότι τα μέτρα αυτά της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτό που θα λέγαμε too little too late, δηλαδή και πολύ λίγα και πολύ αργά καθυστερημένα, δηλαδή λαμβάνονται. Και δεν συγκροτούν ένα συνολικό πακέτο μέτρων το οποίο να αντιμετωπιστεί το επερχόμενο τσουνάμι, γιατί στην πραγματικότητα τσουνάμι θα έχουμε από κρούσματα τουλάχιστον, ελπίζω όχι και από νοσηλίες και βαριές ασθένειες. Άλλωστε ο κύριος Πλεύρης, άκουσα τις δηλώσεις του, το παραδέχτηκε. Είπε ότι θα έχουμε άνοδο των κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα. Σίγουρα από αυτά τα κρούσματα θα έχουμε και θανάτους και βαρύτατες περιπτώσεις ασθενών. Δηλαδή, το να λες τώρα ότι εάν έχει μουσική, εάν δεν δουλέψει το σύστημα της μουσικής, τότε θα κόβω τη μουσική. Εάν δεν δουλέψουν τα γήπεδα, τότε θα σας κόψω τους θέατες. Κάντο. Κυβέρνηση είσαι. Πες, λοιπόν, παιδιά, προς το παρόν θα κόψουμε τη μουσική. Λοιπόν, παιδιά, όπως γίνεται και έξω, δηλαδή. Προς το παρόν θα κόψουμε τα γήπεδα για 15 μέρες. Για να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, η κυβέρνηση νομίζω ότι δηλιάζει να πάρει μέτρα, τα οποία άλλες κυβερνήσεις παίρνουν, ακόμα και σκληρότερα μέτρα, προκειμένου να σταματήσουν τη διάδοση. Και εδώ έχουμε και τους επιστήμονες, οι οποίοι από καιρό οι περισσότεροι λένε ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, όχι στις 3 Ιανουαρίου, ήταν πάρα πολύ αργά, αλλά πιο πριν, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Με συγχωρείτε κύριε Κούλογλου, αλλά στην ουσία αν έπαιρνε η κυβέρνηση πιο αυστηρά μέτρα στην παρούσα φάση, θα είχαμε ένα lockdown, γενικευμένο lockdown, και θα μπορούσε τότε να βγει κάποιος από την αντιπολίτευση και να πει ότι έχουμε το πιο σκληρό lockdown στην Ευρώπη κτλ. Κτλ. Πράγματα δηλαδή τα οποία τα ακούσαμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Όταν μιλάτε για πιο αυστηρά μέτρα, δηλαδή στην ουσία, εάν έβγαινε η κυβέρνηση και έλεγε lockdown, καθολικό lockdown, κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνει η εστίαση, δεν κυκλοφορεί κανένας έξω. Καλά, για να πάμε, μεταξύ για να καθολικού πάμε, lockdown και να κλείσει η εστίαση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για να πάμε στα πιο αυστηρά μέτρα, θα συμφωνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ που φτάσαμε σήμερα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα έπρεπε να συμφωνήσει. Δεν νομίζω ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει μια απόλυτα ξεκάθαρη γραμμή και αυτή προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε όπως προχωρούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς χωρίς αφιτεραντεύσεις και καθυστερήσεις. Και θα έπρεπε να προτείνει μια σειρά από μέτρα πιο ριζικά. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα σημαντικά προβλήματα είναι η διάδοση στα παιδιά, στις σχολικές ηλικίες. Να φανταστείτε ότι σήμερα στη Νέα Υόρκη απαγορεύουν σε παιδιά 5 έως 11 ετών, αν δεν είναι εμβολιασμένα, να μπαίνουν σε εστιατόρια και να κάνουν σπορ. Είναι καινούριο μέτρο. Αυτό που σας λέω ισχύει από σήμερα. Γιατί έχει διαπιστωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος οφείλεται στη διάδοση από τα παιδιά. Άλλωστε και ο κύριος Πλεύρης το ανέφερε αυτό παρεμπιπτόντως σήμερα, χωρίς να δώσει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των σχολείων. Και πώς αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, ή παίρνεις μέτρα στα σχολεία, δηλαδή αραιώνεις τις τάξεις. Φτιάχνεις καταστάσεις όπου αερίζονται οι αίθουσες, προσλαμβάνεις επιπλέον καθηγητές και εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τις επιπλέον τάξεις που αναγκαστικά δημιουργούνται ή τα κλείνεις τα σχολεία. Εδώ δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και φοβάμαι ότι αυτό έχει να κάνει με τις δεσμεύσεις της κυρίας Κεραμέως προς ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, διότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οι γονείς δεν πληρώνουν. Εάν δεν υπάρξει κανονικό μάθημα, υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα την περσινή χρονιά. Αλλά δεν μπορεί στο βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων να θυσιαστεί ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι το ζήτημα των σχολείων. Έχω να σας πω κι άλλα, παίρνοντας υπόψη μου τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αλλά σας λέω αυτό το που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορούμε να συζητήσουμε όμως για το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Χρήστο και κύριε βουλευτά, και μιλούμε για την ακρίβεια, καθώς η αλήθεια είναι ότι η χώρα βρίσκεται μεταξύ σκύλας και χάριδης. Έχουμε από τη μία την πανδημία, από την άλλη όμως έχουμε την ενεργειακή κρίση. Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, ασφαλώς. Πλην όμως σε μια χώρα που ήδη έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 10 χρόνια, μνημόνια, οικονομική κρίση, χρεοκοπίες μάλλον. Προφανώς οι πολίτες είναι πιο επιβαρημένοι. Εκεί τι κάνουμε, κύριε Ευρωβουλευτά, και βέβαια πάνω σε αυτό, Χρήστο, και ποιες είναι και οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι πολίτες εδώ νιώθουν μόνοι απέναντι σε αυτό το τσουνάμι. Άρα μιλάμε είναι μεγάλες οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για την Ελλάδα ειδικότερα, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό έχει να κάνει με αυτή την νεοφιλελεύθερη αντίληψη που έχει οθεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η αγορά θα λύσει τα προβλήματα. Αποδεικνύεται με τον πιο παταγώδη τρόπο ότι η αγορά, εάν δεν υπάρξει μία παρέμβαση του δημοσίου, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα, γιατί κυριαρχεί ο νόμος του κέρδους. Λοιπόν, εδώ έχουν απελευθερώσει τις τιμές ενέργειας, όπως ξέρετε. Έχει γίνει ένα χρηματιστήριο και ανάλογα πώς πάει το χρηματιστήριο, εμείς είμαστε έρμεα του χρηματιστηρίου. Παλιότερα τι γινόταν? Παλιότερα οι κυβερνήσεις έλεγχαν τις τιμές. Μπορούσαν να βάλουν πλαφόν στις τιμές. Τώρα, αυτό δεν έχει γίνει. Αποτελεί αντικείμενο διαμάχης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιδρούν σε αυτή την ανεξέλεκτη κατάσταση, αλλά προς το παρόν αυτές οι δυνάμεις που είναι υπέρ της αγοράς, δηλαδή στην πραγματικότητα υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων, υπερτερούν. Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι ένα δυσμενές περιβάλλον, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση? Υπάρξει δύο απαντήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μία είναι η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία πάγωσε τις τιμές. Έβαλε διατίμηση. Αυτό απειλείται τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κυρώσεις, διότι αυτό είναι αντίθετο σε αυτή την ιδεολογία και την οτροπία που σας είπα προηγουμένως, ότι αφήνουμε την αγορά. Δεν βάζουμε δηλαδή το κράτος να παρέμβει. Η άλλη λύση είναι η ισπανική λύση. Στην Ισπανία η κυβέρνηση είπε ότι δεν μπορώ να βάλω πλαφόν, αλλά τα επιπλέον κέρδη
που θα κάνουν οι εταιρείες ενέργειας, μιλώντας τώρα για το κομμάτι της ενέργειας που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, θα τα πάρω, θα τα εισπράξει το κράτος και θα τα ξαναγυρίσει πίσω στους καταναλωτές. Εδώ δεν έχει γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φοβάμαι ότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι πολύ λίγα. Δηλαδή αντιμετωπίζουν ούτε καν το 1/10 των πραγματικών αυξήσεων. Είναι ένα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν και εκεί πολύ πιο δραστικά μέτρα από αυτά που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα τελικά. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια? Η παγκόσμια οικονομία είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Το είδαμε με την κρίση του 2008-2009. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν δοθεί απεριόριστες εξουσίες και χρήμα στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο με τις αλλαγές που έγιναν στη δεκαετία του 1990 και του 2000, που μας οδήγησαν και άλλωστε και σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση που εμείς στην Ελλάδα τη βιώσαμε με τόσο σκληρό τρόπο. Αν δεν υπάρξουν αλλαγές σε αυτή την νοοτροπία, αν τα κράτη δεν επανακτήσουν κάποιο μέρος ώστε να μπορούν το δημόσιο δηλαδή να παρεμβαίνει στην αγορά, να προστατεύει τους πολίτες και τους καταναλωτές, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Επομένως, ναι, η παγκόσμια οικονομία είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Και αυτό το είδαμε και με την πανδημία, αλλά εντάξει, με την πανδημία θα μου πείτε ήταν άλλη αιτία, αλλά το είδαμε και με την οικονομική κρίση. Και αυτό δεν έχει αλλάξει στην πραγματικότητα. Μα εδώ τώρα έχουμε την ενεργειακή κρίση. Εμείς πληρώνουμε το ότι παίζει ουσιαστικά ξύλο η Ρωσία με τη Γερμανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είμαστε στη μέση και την πληρώνουμε. Εμείς είμαστε στη μέση. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στο Σότσι. Τι να πάρει, λόγια συμπαθίας. Λογικό είναι από τη μία. Αλλά από την άλλη μεριά. Δεν μπορούσε ο Μητσοτάκης να πάρει εξαίρεση για την Ακριβώς. Ελλάδα. Αυτό είναι ένα γενικότερο παιχνίδι. Δεν ευθύνεται γι' αυτό. Προφανώς. Ναι, εντάξει. Ναι. Προφανώς δεν ευθύνεται. Δεν ευθύνεται γι' αυτό. Είναι ένα πολύ, πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι, στο οποίο εμείς είμαστε πολύ μικροί παίχτες. Ναι, ναι, αλλά μήπως έπρεπε, κύριε Κούλογλου, στο διάστημα που κρατάει αυτή η κρίση, η Ελλάδα να αξιοποιήσει τα όποια, αν θέλετε, στρατηγικά αποθέματα έχει ενεργειακά, δηλαδή να ανοίξουν και πάλι, έστω για λίγο καιρό, να λειτουργήσουν πλήρως τα εργοστάσια του Λιγνίτη? Ναι, είναι περιβαλλοντικά κακό, συμφωνούμε. Αλλά από την άλλη μεριά, μπορεί ένα νοικοκυριό να αντέξει μια αύξηση 200% στην τιμή π.χ. του φυσικού αερίου? Δηλαδή κάπου okay, μήπως το περιβάλλον, από την άλλη όμως πρέπει να ισορροπήσει ένα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο έργο. Μήπως το φυσικό αέριο δεν είναι ορυκτό καύσιμο? Προφανώς, είναι ένα καύσιμο μετάβασης. Βέβαιως, όχι. Ναι. Και η διαφορά του στην Ελλάδα είναι ότι το ένα είναι εισαγόμενο και το πληρώνουμε πολύ ακριβά, το φυσικό αέριο. Το άλλο είναι ο λιγνίτης, το οποίο έχουμε άφθονο και θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική απολιγνητοποίησης σταδιακή, όχι τόσο βία και απότομη όσο εξήγηλε η κυβέρνηση. Προφανώς γιατί είχαν γίνει προεκλογικές συμφωνίες με τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Προφανώς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα να κλείσει όλα τα εργοστάσια το 2023 και ήδη έχει κλείσει πολλά. Ναι, ναι. Έχει η περιοχή εκεί ερημωθεί, καταστραφεί κτλ. Τη στιγμή που η Γερμανία είχε αποφασίσει να τα κλείσει τα λιγνητικά εργοστάσια το 2038. Η Πολωνία θα το κλείσει το 2050. Εμείς γιατί τα κλείσαμε το 2023? Υπάρχει κανένα ισχυρότατο κίνημα οικολογικό στην Ελλάδα? Πράσινο? Εδώ στη Γερμανία οι πράσινοι κυβερνούν και μέρος της συμφωνίας της νέας κυβέρνησης ήταν ότι θα τελικά η απολιγνητοποίηση, προσέξτε, θα γίνει το 2030. Γιατί εμείς κλείνουμε τα εργοστάσια το 2023, γιατί κλείνουμε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο που δεν ρυπαίνει το 2028, μιλάω για το τελευταίο. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Προφανώς γιατί για οικονομικά συμφέροντα. Δεν είναι ότι ξαφνικά γίναμε πιο πράσινοι από τους πράσινους. Εγώ είμαι φανατικά υπέρ το να ξεκινήσει και να βάλουμε ένα πλάνο πραγματικής απολιγνητοποίησης, σταδιακής όμως. Που να πούμε το 2030 σαν τη Γερμανία. Εγώ δεν λέω να πάμε σαν την Πολωνία, που είναι φτωχή χώρα. Ας πάμε σαν τη Γερμανία. Καλά, το 2030 να προχωρήσουμε σταδιακά στην απολύτω, να κλείσουμε το ένα εργοστάσιο το 2023. Να απορροφήσουμε το κοινωνικά τις εντάσεις
και τη ζημιά. Έτσι δεν είναι, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε όλη την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, αλλά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται ακόμη περισσότερο. Να δούμε το 23, να περιορίσουμε την ανεργία, να την αφομοιώσουμε κοινωνικά, το 2026 να κλείσουμε ένα άλλο εργοστάσιο, το 2028, το τρίτο κτλ. Κτλ. Ξαφνικά το 2023 βίαιος θάνατος. Τι μας έφιασε. Ίσως γιατί στη χώρα μας συζητάμε πολύ, σχεδιάζουμε πολύ, αλλά δυσκολευόμαστε να πάρουμε την κρίσιμη απόφαση. Ίσως γι' αυτό είναι να ήρθε δηλαδή η στιγμή, όσον αφορά στο θέμα του Λιγνίτη, να μιλήσουμε για τον ξαφνικό θάνατο στην ουσία, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε και εμείς το δικό μας βήμα, κύριε Κούλογλου. Μα, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν βλέπω καμία... Το που λέτε, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρό επιχείρημα και βάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε ότι εμείς θέλαμε να το κάνουμε γιατί δεν μπορούσαμε να... εννοείται ότι δεν μπορούμε να τηρούμε πρόγραμμα. Κανένα, μάλιστα. Okay. Ενδεχομένως να ισχύει και αυτό. Έχουμε ένα ζήτημα στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να τηρηθούν οι προγραμματισμοί πάνω από 6 μήνες. Δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Okay. Αλλά εμπάσχεται το ώρα που έχει προκύψει αυτό το ειδικό πρόβλημα με την ακρίβεια στην ενέργεια, γιατί δεν αλλάσουμε πλάνο. Γιατί. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία γι' αυτό. Κατανοητό απολύτως. Μάλιστα. Μιας και μπαίνουμε σε τροχιά 2022, να έρθουμε εντός των συνόρων, δεδομένου ότι και το Φεβρουάριο, νομίζω τέλη Φεβρουαρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το συνέδριό του. Τι περιμένετε από αυτό το συνέδριο, τι θέλετε να αλλάξει εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μπορέσετε να πάρετε και τα πάνω σας ως κόμμα στις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή, από όσα τουλάχιστον βλέπουμε, έχετε παγιωθεί εκεί περίπου στο 29-30% και δεν φαίνεται να κερδίζετε από αυτό που λέτε εσείς ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη απέναντι στην κυβέρνηση. Και υπάρχει τώρα και ένας τρίτος πόλος στο κίνημα αλλαγής, το οποίο ανεβαίνει και αλλάζει τις ισορροπίες ενδεχομένως. Σωστά βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είμαι υπέρ της θεωρίας ότι οι δημοσκόποι μας λένε ψέματα. Πέφτουν έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν πάρει κανείς το σύνολο των δημοσκοπήσεων, λαμβάνει μια εικόνα. Η εικόνα είναι της στιγμής, μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτή είναι η συγκεκριμένη εικόνα. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αξιοποιήσει την φθορά της κυβέρνησης, η οποία είναι σημαντική, το δείχνουν αυτό όλες οι μετρήσεις και οι δημοσκοπήσεις, και είναι φθορά στα ποιοτικά στοιχεία, στην εμπιστοσύνη, στο θέμα της πανδημίας και στο θέμα της διαχείρισης της ακρίβειας. Έχουμε πολύ σημαντική απογοήτευση σημειών, την οποία δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κινάλ είναι ένα νέος παίκτης που θα πρέπει να αναλυφθεί σοβαρά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να κόψει και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι τα σχέδια για αυτοδυναμία, εάν ερχόταν να ληφθούν οι δημοσκοπήσεις υπόψη οι σημερινές και ερχόταν πρώτο κόμμα, δεν υπάρχουν πλέον σχέδια για αυτοδυναμία, θα τις πάρει δηλαδή κάποιο ποσοστό, και επίσης εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξει πολιτική, θα του πάρει και του ΣΥΡΙΖΑ ένα ποσοστό. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα είναι αρκετό για να μην ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έρθει πρώτο κόμμα, και επίσης να έχει χειρότερο ποσοστό από ό,τι είχε το 2019, το 32%. Και οποιοδήποτε ποσοστό κάτω από το 30% θα είναι αποτυχία. Άρα τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Και ο χαμένος χρόνος είναι αυτός που χάθηκε εδώ και 2,5 χρόνια, διότι είχε δημιουργηθεί ένα κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς, και με βάση την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να καλύψει αυτό το κενό. Για διάφορους λόγους, κυρίως η διατήρηση εσωκομματικών ισορροπιών κτλ. Αυτό δεν έγινε. Τώρα παρουσιάστηκε ένας παίκτης. Αν δεν το κάνει και δεν το κάνει στο συνέδριό του ή με κάποια άλλη ευκαιρία, φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα ταυτότητας. Ναι, προφανώς ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως η καινούργια του ταυτότητα. Υπάρχουν, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες συνεδριάσεις των ανωτάτων οργάνων, υπάρχουν ακόμα διαφορετικές απόψεις για το
πώς, ποια πρέπει να είναι η φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, κύριε Κούλογλου, έχετε στείλει επανειλημμένα τα μηνύματά σας στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πιστεύετε πως τα μηνύματα αυτά έφτασαν στον παραλήπτη? Κοιτάξτε, το θέμα είναι να φτάσει το μήνυμα στους παραλήπτες και το άλλο το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το μήνυμα. Φυσικά έφτασαν, αλλά κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί δεν ξέρω. Περιμένω και εγώ να δω από τις επεξεργασίες για το συνέδριο, το οποίο συνέδριο πάλι βρισκόμαστε τώρα σε μια έξαρση της πανδημίας, οπότε δεν ξέρω αν θα τεθεί υπό ερωτηματικό. Ελπίζω πως όχι, γιατί χρειάζεται απαραίτητα το συνέδριο για να ξεκαθαρίσει μια κεντρική φυσιογνωμία και με βάση αυτή τη φυσιογνωμία να απευθυνθεί στον κόσμο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποκτήσει επιτέλους μια αντιστοιχία ανάμεσα στην εκλογική του δύναμη, το 32%, το 30% που είπατε, εντάξει, που είναι πολύ μεγάλο, και στην οργανωτική του επιρροή. Δεν μπορεί να, πρέπει να ανοίξει στην κοινωνία. Όλοι πρέπει να χτυπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κάθε πόρτα των ανθρώπων, όλες τις πόρτες, κανονικές πόρτες και ψηφιακές πόρτες των ανθρώπων του 32%, στον καθένα. Να ανοίξει, να πάρει καινούριο κόσμο, να μπει μέσα φρέσκος αέρας, ο οποίος φρέσκος αέρας θα διαλύσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα της εσωστρέφειας. Αν δεν γίνει αυτό, δεν αποκτήσεις γερές βάσεις μέσα στην κοινωνία. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Τα θαύματα, ξέρετε, γίνονται μια φορά. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα όπως το 2015. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, περιμένουμε να δω τι θα γίνει. Θα δούμε πραγματικά. Το πρόβλημα είναι το αποδέκτη του μηνύματος. Ο αποδέκτης, ναι. Ακριβώς. Αποδέκτης, ακριβώς. Κύριε Κούλογλου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε στην τηλεόραση του Άτλας. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά, ελπίζω να πάμε καλά, ελπίζω να πάμε το καλύτερο, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα κυρίως για την ακρίβεια, αλλά και τη ζωή των συμπατριωτών μας. Δεν μπορούμε να πάμε στην ανοσία της αγέλης, να πούμε ότι όσοι κολλήσουν και ζήσουν. Αυτό δεν είναι. Είναι η καταστροφή της Αγέλης. Έτσι. Να είστε καλά. Βράδυ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Εδώ, αντί για την ανοσία, έχουμε χτίσει την ανοησία. Την ανοησία της Αγέλης. Οχο. Πραγματικά. Οχο. Ο θεματοφύλακας είδες, βγάλανε και φυρμάνια, απαγορεύουν, κάνουν. Πολλά. Συγκεντρώνουν υπογραφές, λέει, για άνοπλο αγώνα και περίεργα πράγματα, παράδοξα πράγματα. Εντάξει, είναι μαγική αυτή η χώρα. Είναι μαγική. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Ο ιστορικός του μέλλοντος, ξέρεις, όταν φτάσεις αυτά, καταλαβαίνεις τι γέλια έχει να ρίξει. Το θέμα είναι μέχρι να γελάσουμε, μέχρι να γελάσει ο ιστορικός του μέλλοντος, να μην κλάψουμε εμείς. Να μην κλάψουμε εμείς. Θα κλάψουμε, Χρήστο μου. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως να δεις κλάματα. Κοίτα όταν ακούσουν την ατάκα του κυρίου Κούλογλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκάθαρη γραμμή. Όχι, ο Κούλογλου, ο Στέλιος, αν μη τι άλλο, έχει το θάρρος. Είναι όπως ο Γιώργος ο Γκίρτσος από την άλλη πλευρά. Έχει το θάρρος της νόμης του. Καλά και τα κάνει. Λέει τα έτσι πράγματα πρέπει. Όπως έχουν. Και έτσι πολύ πρέπει. Καλά κάνει. Έτσι πρέπει. Πολύ καλά κάνει. Και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο προσωπικά εκτιμώ. Μπορεί να μην συμφωνώ σε όλα, προφανώς μαζί του. Άλλο, αλλά τον εκτιμώ απεριόριστα καταρχάς ως δημοσιογράφο. Έτσι. Ο άνθρωπος έχει αναδείξει θέματα τα οποία μακάρι να τα φτάσουμε. Αλλά έχει τα θέματά του και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά προφανώς, με τη νέα χρονιά. Τη νέα χρονιά. Γιατί εμείς. Σήμερα ήταν η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Έτσι. Γιατί τώρα βράδυ Παρασκευής να ετοιμάζεστε για το γιορτινό τραπέζι, να φάτε τη γαλοπούλα, να υποδεχτείτε το νέο χρόνο και να βλέπετε εμάς. Κομματάκι δύσκολο, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς σαν άνθρωποι να ξεκουραστούμε να κόψουμε τη βασιλότητα. Ακριβώς. Σκέφτεσαι να τρέχεις μετά από εδώ, να φτάσεις σπίτι 12 παρά 2 και να πεις «Γεια σας, ήρθα, χρόνια πολλά». Σε φαντάζομαι να κόβεις κομμάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε φαντάζομαι όμως. Ποιος σου δώσα ιδέα τώρα. Ποιος σου λέει ότι δεν θα το κάνω. Σε φαντάζομαι να το κάνεις. Λοιπόν, να ευχηθούμε, Χρήστο. Έτσι. Υγεία, υγεία, αισιοδοξία, χαμόγελο, πίστη. Έτσι. Όλα να έρχονται, θα το πω, δεξιά. Εγώ θα πω χώρα. Και τύχη, γιατί και στο Ιτανικό τα πάντα είχαν τύχη, δεν είχαν. Ποδαρικό θα σας κάνουμε την Δευτέρα. 10 η ώρα εδώ, στην Atlas τηλεόραση, εκπομπή απέναντι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά. Χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία.